Να το συζητήσουμε στην κατάδυση του προϋπολογισμού, να απλωθούν τα στοιχεία και να τα αναλύσουμε. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εικόνα σύγκρουσης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Με σοβαρότητα το αντιμετωπίζουμε. Θυμάστε, πριν κάποιους μήνες, τρεις μήνες περίπου, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μια τροπολογία για την άρση των μέτρων. Mm-hmm. Πριν 15-20 μέρες, δηλαδή μια εβδομάδα πριν την ΔΕΘ, αναρωτιόντουσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εάν αυτό είναι δυνατόν. Κατέθεσαν τροπολογία τρεις μήνες πριν, που ζητούσαν την άρση των μέτρων, και οι ίδιοι μετά από τρεις μήνες, εγκλωβισμένοι στα διέξοδά τους, γιατί πήγαινε από τη συζήτηση αυτή, αναρωτιόντουσαν μπορεί ο Τσίπρας να το κάνει. Απαντώ λοιπόν και κλείνω την κουβέντα, με συγχωρείτε, δευτερόλεπτα, ότι φτάνουμε στην κατάθεση του προϋπολογισμού. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει εκεί. Ο κόσμος δεν θα έχει μια λάθος εικόνα. Θα αποτυπωθεί λοιπόν η καλή μας δουλειά και ευχόμαστε. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό θα ξεκαθαρίσει το θέμα το. Μα νομίζω βεβαίως θα νομοθετήσουμε και στον προϋπολογισμό, στο κομμάτι των δαπανών, θα δούμε λοιπόν τι υπάρχει αυτό. Είναι απλά τα πράγματα, λίγο να περιμένει ο κόσμος για να του φύγει η αγωνία. Ναι, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή. Για να είναι απολύτως σίγουρος και για να έρθουν οι όποιες αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης. Κύριε Δήμα, εσείς πώς εκτιμάτε αυτή την περίπτωση των συντάξεων, αν. Θα το βάζω και σε εσάς το υποθετικό αυτό. Δεν συμφωνήσουν, θα είσαστε στο πλευρό της κυβέρνησης να νομοθετήσετε, να ψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισμό ή αυτό το κομμάτι για το θέμα των συντάξεων? Κύριε Παναγιωτόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αρχικά, η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε τις μειώσεις των συντάξεων. Αυτοί οι οποίοι ψηφίσανε τις μειώσεις των συντάξεων, και μάλιστα δύο φορές, είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τις ψηφίσανε δύο φορές. Άρα, το αδιέξοδο δυστυχώς το έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι συνταξιούχοι, λόγω των αποφάσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και να σας πω μάλιστα ότι η μείωση των συντάξεων δεν ήταν στο τρίτο μνημόνιο. Είναι επιπλέον μέτρα λόγω της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Άρα, αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν για το εάν θα μειωθούν ή όχι οι συντάξεις, είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές, όπου η πραγματικότητα όμως τους διαψεύδει ήδη, μιας και έχουν ψηφίσει δύο φορές. Τώρα, όσον αφορά τις μονομερείς ενέργειες ή όχι, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε προχτές διαμέσου του εκπροσώπου τύπου ότι τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να το έχει αναλογιστεί πολύ πολύ νωρίτερα. Εδώ και ένα χρόνο όπου ψήφισε αυτές τις μειώσεις, και όχι τώρα να υποκρίνεται ότι δήθεν κόπτεται για το πώς θα μπορέσει να αποφύγει την περικοπή των συντάξεων, όταν αυτοί τις έχουν ψηφίσει. Αυτά λένε οι Ευρωπαίοι. Εσείς, η δική σας στάση? Σας το ξεκαθάρισα. Εμείς δεν το ψηφίσαμε. Εμείς δεν θέλουμε. Αυτό ναι. Εμείς δεν θέλουμε. Κρίνετε την κυβέρνηση πάνω δεν σε αυτό. Δεν θέλετε να κοπούν οι συντάξεις. Δεν θέλουμε να μειωθούν οι συντάξεις. Αλλά στην ώρα της κρίσης. Και ευχόμαστε να μπορέσει η κυβέρνηση να καταφέρει να μην μειώσει συντάξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως. Γιατί έχετε καταθέσει μια τροπολογία. Σε κάθε περίπτωση την οποία η κυβέρνηση την απέρριψε. Δεν είχατε συμφωνήσει με κάποιον. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν είμαστε εμείς την κυβέρνηση. Απλώς όμως, έχουμε αναδείξει τις πολιτικές τις οποίες θα έπρεπε η παρούσα κυβέρνηση να είχε ακολουθήσει τόσα χρόνια, ώστε να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο. Αυτό είναι τα επιχείρηματά σας. Αλλά εσείς θα υποστηρίζετε μια μονομερή ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα? Εμείς, όπως και το 2014, είχαμε κάνει μονομερείς ενέργειες κόντρα στην Τρόικα, ένα λεπτάκι, ναι, στις μειώσεις της φορολογίας, και αποδείξαμε με επιχειρήματα και με απτά αποτελέσματα ότι όταν υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει αξιοπιστία και με συγκροτημένη πολιτική, μπορεί να πετύχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Δεν λέτε, θα τους αφήσετε μόνους τους δηλαδή? Δυστυχώς, δεν σας διέκοψα, κύριε Μετά. Δυστυχώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι εντελώς αναξιόπιστη. Και επαναλαμβάνω. Άρα τους αφήνετε μόνους τους να λάβουν τις ευθύνες τους? Δεν τους αφήνουμε μόνους τους. Όχι. Δεν αφήνουμε. Τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν αφήνουμε μόνους τους συνταξιούχους. Την κυβέρνηση την αφήνουμε μόνη της. Αλλά δεν μου το λέτε ξεκάθαρα, κύριε Δήμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ξεκάθαρα, το επαναλαμβάνω. Ναι. Την κυβέρνηση την αφήνουμε μόνη της, η οποία ψήφισε δύο φορές τις μειώσεις των συντάξεων. Ναι. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, εμείς καταθέσαμε τροπολογία, στην οποία επιμένουμε. Επιμένετε. Άρα είναι στο τραπέζι αυτό. Οι μειώσεις των συντάξεων. Επιμένετε. Ωραία, κύριε Μοίρα. Εγώ θα είχα να προτείνω στην αξιωματική αντιπολίτευση
να μην υποκρίνεται ότι είναι ο πατερούλης των συνταξιούχων. Εξάλλου αυτό το ρόλο τον εκτελεί επιτυχώς ένας δημοσιογράφος που βγαίνει σε ιδιωτικό κανάλι κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί. Μην το κάνουμε για την ημέρα αυτό. Το κάνω εγώ. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι εδώ συνάδελφος. Εντάξει, δεν θέλω. Επειδή έχουμε μπει σε μια διαδικασία να βάλουμε πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Θα πρότεινα δε στη Νέα Δημοκρατία να μην υποκρίνεται τον πατερούλη των συνταξιούχων από τη στιγμή που, πρώτον, επί των δικών της ημερών έκανε 12 με 13 περικοπές συντάξεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, φτάνοντας στην ανεργία στο 28% Νοέμβριο του 2013 και 27, κάτι μέσα στο 2014, αποστράγγισε τα ασφαλιστικά ταμεία από εισφορές, συν το γεγονός ότι διαλύοντας την επιθεώρηση εργασίας επιταχύνθηκε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, να μην ξεχνάει ποτέ κανείς ότι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων αποδεκατίστηκαν από το δίδυμο Νέα Δημοκρατία, Πασόκ-Πασόκ Νέα Δημοκρατία, στην αρχή με τις μετοχές Φούσκες. Στη συνέχεια αυτό είναι η κριτική που ασκείται στις προηγούμενες κυβερνήσεις, κύριε Μοιρά. Όπως και η Νέα Δημοκρατία ασκεί για εσάς κριτική. Λοιπόν. Στο διατάφτα. Στο διατάφτα, λοιπόν. Το ερώτημα συνέχεια, το κρίσιμο που θέλει ο κόσμος να μάθει είναι εσείς είσαστε αποφασισμένοι να έρθετε σε ρήξη με τους δανειστές, τους θεσμούς. Καταρχήν, αν θα μου επιτρέψετε εντάχει να θυμίζω τα παλιά, γιατί η πολιτική. Εντάχει όμως, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η πολιτική δεν γεννήθηκε το 2015. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Απλώς όμως, επειδή και ο δεκατικός χρόνος είναι λίγο. Αποδεκατίστηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών με το PSI, όταν ασφαλιστικά ταμεία υποχρεώθηκαν να αγοράσουν ομόλογα, τα οποία αμέσως συνέχεια κουρεύτηκαν. Σήμερα πάμε λοιπόν σε εμάς. Λένε όχι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε πάμε σε ρήξη. Ψηφίστηκαν λοιπόν περικοπές στις συντάξεις υπό το βάρος της πίεσης συγκεκριμένα του Δουνουτού, προκειμένου να επιταχυνθούν και να επισπευστούν οι αξιολογήσεις και να πάμε στο πέρας του τρίτου προγράμματος. Τώρα, από τη στιγμή που έχουμε δύο σημαντικά πατήματα ως Ελλάδα, όχι ως κυβέρνηση, ναι. Πρώτον, ότι όχι μόνο πιάνουμε τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους σε πλεονάσματα, δημιουργούνται και υπερπλεονάσματα. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, τα αποδεκατισμένα από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ασφαλιστικά ταμεία, τα ενοποιημένα πλέον, δημιουργούν εκβάθρων νέα αποθεματικά με πάρα πολύ ικανοποιητική ταχύτητα. Και σας λένε όχι, κύριε. Αυτό είναι αυτό πέρα της πολιτικής μας φιλοσοφίας. Αυτό από μόνο δεν είναι μόνο νούμερα, είναι και πολιτική φιλοσοφία. Η πολιτική φιλοσοφία για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Εκεί τι κάνετε. Έχουμε αποδείξει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι μετά το πρώτο διάστημα διακυβέρνησης Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 έχουμε βρει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο συνεννόησης και συμπόρευσης με τους εταίρους, έναν τρόπο ο οποίος βασίζεται στην πειθό, στα χειρότερα σενάρια. Δεν τους πείθετε. Εμείς πιστεύουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι θα τους πείσουμε. Αν δεν τους πείσετε, το πιστεύουμε ακράδαντα. Θα προχωρήσετε μόνοι σας. Το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό. Γιατί. Γιατί υπάρχει, ναι, το πιστεύετε, εγώ σας υπάρχει, λέω, υπάρχει ωραία, ο φόρος, αυτό είναι το καλό σενάριο. Να συμφωνήσετε, να μην... Ακούστε, αν δεν... ακούστε κύριε Παναγιωτόπουλε, ευθύς εξ αρχής υπήρχε όλη εκείνη η κλίμακα φιλοκοινωνικών αντιμέτρων που επούλωνε το πιθανό μέτρο περικοπής, περαιτέρω περικοπής των συντάξεων. Μάλιστα. Αυτή τη δέσμη, την κλίμακα αντιμέτρων, δεν την αγγίζει κανείς. Είναι ενδιαφέρον να μας πει η Νέα Δημοκρατία αν αυτή την κλίμακα αντιμέτρων, όχι τα μέτρα. Ναι, όμως δεν μου λέτε το χειρότερο σενάριο. Αν συμβεί το χειρότερο σενάριο, εσείς θα προχωρήσετε μόνοι σας. Κοιτάξτε, η πολιτική δεν γράφεται με το εάν, με το what if, εντάξει, αλλά με τα ίδια τα γεγονότα. Θα περιμένουμε τα γεγονότα. Οδηγούμενοι λοιπόν στα γεγονότα, εμείς έχουμε μία στέρεη πεποίθηση, διότι υπάρχουν τα πιστήρια, υπάρχουν τα τεκμήρια και υπάρχουν και καλόπιστοι συνομιλητές απέναντί μας, ότι θα καταφέρουμε να ανασταλεί το μέτρο περικοπής των συντάξεων και μένει να δούμε εάν έρθει αυτό μέσω κοινοβουλίου, τότε η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς πρόκειται να έχει συμφωνηθεί. Μα και το γεγονός ότι εσείς έχετε ψηφίσει, εμείς δεν τα έχουμε ψηφίσει. Τα αντίμετρα απέναντι στα μέτρα για συντάξεις και φορολόγητο, πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν τα ψήφισε. Μάλιστα. Για τον ένφια, για τα φάρμακα, για την επιδότηση ενοικίου. Όλα αυτά δεν τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βέτα, λοιπόν, στο επίκεντρο της κριτικής σας απέναντι στις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη είναι ο ένφια. Ένα βασικό. Συν ότι βάζετε ένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι ακροδεξιά, είναι ακραία νεοφιλελεύθερη η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ακούω συνέχεια αυτό.
χρειάστηκε κάποιο να φτάσει στον έφη για να καταλάβει τι ακραίε θέσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω. Είναι ακραία η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Ότι έπρεπε κάποιο να εξετάσει να φτάσουμε στον έφη. Το ξέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φύγει από τι αρχέ τη. Οδηγείται για καθαρά ψηφοδηρικού λόγου σε ακραίε θέσει. Αξιολογείται από τον κόσμο. Θα αξιολογηθεί και θα αποτυπωθεί αυτή η αξιολόγηση εκλογέ. Λέω όμω για τον έφη το εξή. Προφανώ και υπάρχει μια ταξική εδώ τοποθέτηση. Δεν είμαστε ίδια κόμματα. Προφανώς όταν καταθέσαμε την πρότασή μας για τον ΕΡΦΙ ήταν συγκεκριμένη η πρότασή μας. Είχε έναν αριθμό πάνω πέρα από το ποσοστό. Είχε 30% εσωσταθμικά, 50% τελικά, 1.200.000 δικαιούχοι ή ιδιοκτήτες ακινήτων. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στην υπόθεση αυτή. Είναι ένας δύσκολος φόρος, πρέπει να διορθωθεί αυτός ο φόρος. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να διορθώσουμε, να διορθώσουμε το κομμάτι των, στο κομμάτι, να παίξουμε ενώ στο κομμάτι των ιδιοκτητών μικρής ακίνητης περιουσίας. Αυτό είναι το ταξικό μας πρόσημο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θα δει για παράδειγμα 100 ευρώ στην τσέπη του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλούμε για οριζόντια μείωση όπως μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα δει για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης μεγάλης ακίνητης περιουσίας με τη δική μας κυβέρνηση οριζόντια μείωση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη σήμερα όταν σε μια ακίνητη περιουσία ενός εκατομμυρίου αφαιρούμε 30% και αφαιρούμε και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτη που έχει μια ακίνητη περιουσία 50 ή 70.000 ευρώ 30%, γιατί το όφελος στην πρώτη περίπτωση είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ, στη δεύτερη περίπτωση είναι κάποια εκατοστάρικα. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος εξετάσει τον ένφια, να τα βάλει κάτω και να πει ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει σε μένα να κερδίσω 100 και στον άλλον που έχει ένα εκατομμύριο περιουσία 5.000 ευρώ και αυτό είναι δίκαιο. Εκείνο το βασικό ερώτημα. Σε αυτό, εάν θέλετε, μπορεί να ρωτήσει, αν θέλετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλοι, να ρωτήσουν τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια μεγάλη κινητή περιουσία και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ μικρή κινητή περιουσία, αυτό το αν πρέπει οριζόντια. Και πολύ σύντομα, κύριε Βέντα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο έχει ακουστεί και στο παρελθόν, για να μεταφερθεί η εισπράξη στους Δήμους. Ακούστε, η πολιτεία έχει μέρημνα και πρέπει να λαμβάνει μέρημνα για το τελευταίο χωριό της χώρας. Οι αυτοτελείς πόροι δεν είναι ένας θεσμός, ξέρετε, ή ένα εργαλείο χρηματοδοτικό της πλάκας. Δίνουμε λεφτά για να διατηρούνται τα χωριά μας, οι ορεινές περιοχές μας, σε μια ποιότητα. Εάν κάποιοι νομίζουν ότι εδώ πάνε να παίξουν μπάλα, γιατί εδώ είναι η ιστορία όλη. Εδώ δεν θα μιλήσω για την αντισταγματικότητα, γιατί νομίζω ότι όπως το πρώτο κ. Μητσοτάκης, νομίζω ότι κακώς τον συμβουλεύαν. Αλλά κλείνω με δύο λέξεις. Λέω ότι η ουσία της business, και το λέω αυτό γιατί το μεγάλο χρήμα, το πολύ χρήμα θα μετακινηθεί στις αστικές περιοχές, στους μεγάλους δήμους, γιατί εκεί υπάρχει το ψωμί. Το μεγάλο ψωμί δεν υπάρχει σε ένα μικρό δήμο της Θεότητας. Υπάρχει όμως σε μεγάλους δήμους, όπου εκεί το εργολαβικό κόλπο με την αύξηση, καταλαβαίνετε, των ταμείων των δήμων, θα έχει πολύ μεγάλη... Κύριε Δήμα, απαντήστε στις ερωτήσεις που έθεσε αρχικά ο η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, η κυβέρνηση που αύξησε τον ένφια, έτσι, αρκεί κανείς να θυμηθεί τι λέγατε και οι δύο προεκλογικά. Αυξήσαμε τον ένφια, πότε. Και οι δύο τι λέγατε προεκλογικά. Αυξήσαμε τον ένφια. Κύριε Βέτα, δεν ξέρετε τι ψηφίζετε. Όχι, πότε τον αφήσα. Δεν ξέρετε τι ψηφίζετε, κύριε Βέτα. Δεν ξέρω, σας δεν γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε τι ψηφίζετε, εγώ κύριε Βέτα. Δείτε πιο αναλυτικά. Δείτε πιο αναλυτικά του στόχου του ένφια το 2014 και δείτε του στόχου του ένφια τώρα. Θέλετε να αποφύγετε όμω το σχόλιο μου. Αυτό θέλετε. Θέλετε να αποφύγετε το σχόλιο. Δείτε τους στόχους του ένφια τώρα και δείτε τον. Ωραία, αν είστε άσχετος, καθίστε στη θέση σας και μην παρεμβαίνετε. Λοιπόν, εσείς προεκλογικά δεν ψεύδομαι καθόλου. Σας προκαλώ, πείτε αριθμούς. Εσείς ψεύδεστε που λέγατε, που είχατε το θράσος και δεν σας διέκοψα, κύριε Βέτα, αυτό κάτω-κάτω της γραφής. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν, δεν θέλετε να κάνετε πολιτικό διάλογο. Προφανώς δεν θέλετε. Σας παρακαλώ. Εσείς, κύριε Βέτα, λοιπόν, που αυξήσατε τον ένφια και ειδικά στις λαϊκές συνοικίες και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, είσαστε οι ίδιοι που το 2014 λέγατε ότι θα καταργήσετε το τον ένφια. Το ίδιο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο Ανεξάρτητοι Έλληνες. Άρα, ό,τι και να πείτε για τον ένφια, ο ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες, είστε παντελώς αναξιόπιστοι. Από εκεί και έπειτα, κύριε Παναγιωτοπουλέ, ρωτήσατε εδώ πέρα τον κύριο Βέτα
αν ήταν ακραία ή εθνικιστική η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Όχι, δεν παίρνω. Θα ήθελα λοιπόν από το βήμα εδώ πέρα της δημόσιας τηλεόρασης και από εσάς προσωπικά, αλλά ειδικά από την διοίκηση της ΕΡΤ, να πάρει θέση για τις απόψεις που ακούστηκαν σε εκπομπή της ΕΡΤ χτες, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν θεωρητικός του φασισμού. Θα ήθελα και από τη δική σας θέση. Ακριβώς. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε. Ανοίγεται ένα θέμα στο τέλος της συζήτησης. Ακριβώς επειδή εδώ πέρα μιλάμε στην δημόσια τηλεόραση και είναι χρήματα τα οποία είναι του Έλληνα φορολογούμενου, θα ήθελα και από εσάς μια θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κάθε δημοσιογράφος, θα σας πω κάτι, έχει την άποψή του, η οποία κρίνεται από τους τηλεθεατές. Δεν γίνεται λογοκρισία από πριν από τη διοίκηση. Εγώ μπορεί το πρωί να βγω να πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι έχω συνεννοηθεί με τη διοίκηση, με τον διευθυντή για αυτό που λέω. Εσείς έχετε δικαίωμα να κρίνετε την άποψή μου, να βγάλετε την ανακοίνωση, αλλά δεν φταίει η ΕΡΤ, δεν φταίει μια διεύθυνση, δεν φταίει για κάποια άποψη που έχω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος δημοσιογράφος ο οποίος την εκφράζει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας πω κάτι. Θεωρείτε εσείς πως είναι ανάλογη η εκτίμηση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ προς όλα τα πολιτικά κόμματα ή είναι σαφώς υπέρ κάποιου κόμματος? Όχι, είναι ανάλογη, όπως είναι ανάλογη. Μου αρκεί αυτό. Εγώ το μιλάω που για την εκπομπή. Προφανώς και δεν συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει, έτσι. Μπορούμε να διαφωνούμε. Έχετε αισθανθεί σε αυτή την εκπομπή, γιατί εγώ διαχειρίζομαι αυτή την εκπομπή, ότι σας υποτιμούμε ή δεν εκφράζεστε? Είπα αυτό το πράγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Όχι, λέω για αυτή την εκπομπή. Εγώ είμαι υπεύθυνος για την εκπομπή αυτή. Ήθελα μια δική σας θέση, μιας και εσείς παίρνετε θέση για ζητήματα της επικαιρότητας, και αυτό είναι ένα από τα θέματα της επικαιρότητας. Και όπως ξέρετε, ως Νέα Δημοκρατία βγάλαμε θέση. Θα ήθελα, κύριε Παναγιώτοπουλε, και από εσάς να εκφράσετε μια άποψη. Συμφωνείτε με την άποψη του κύριου Καψόχα ή όχι? Εγώ δεν θα πω για την άποψη του κύριου Καψόχα. Έχω πει την άποψή μου και για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν μπορώ να μπω απέναντι στην άποψη ενός συναδέλφου. Το τι λέει, εκτιμά, μπορεί να το ρωτήσετε ο ίδιος. Αλλά επειδή υπάρχει η ελευθεροτυπία, δεν σχολιάζεται εγώ άμα ήταν θεωρητικός φασισμού. Όχι, δεν ήταν θεωρητικός φασισμού. Άρα παίρνετε θέση. Ναι, αυτό. Αλλά όμως η διατύπωση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου αρκεί αυτό το πείλετε. Όμως η διατύπωση πολλές φορές, έτσι όπως γίνεται, αν πάρεις αλακάρτ ένα κομμάτι και βγάλεις ένα συμπέρασμα, μπορεί να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Πρέπει να το βλέπεις στο σύνολο της τοποθέτησης. Οι απόψεις των δημοσιογράφων. Το σύνολο της τοποθέτησης ήταν αντικειμενική ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η άποψη είναι υποκειμενική, κύριε Δήμα. Ένα δημοσιογράφος μπορεί να εκφράζει την άποψή του. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να σας το αντιστρέψω. Όταν είσαι στη δημόσια τηλεόραση όμως. Ναι, η δημόσια τηλεόραση είναι διαφορετική. Να κάνει αντικειμενική ενημέρωση. Ναι, κύριε Δήμα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς στα ιδιωτικά κανάλια που πάτε, ακούτε απόψεις για το ΣΥΡΙΖΑ ή για τους ανεξάρτητους Έλληνες, έχετε ενσταθεί την ανάγκη να διαμαρτυρηθείτε αν στα υπόλοιπα κανάλια γίνεται το ίδιο πράγμα? Κύριε Παναγιωτόπουλε, μιλάμε στην δημόσια τηλεόραση. Ναι, εδώ πέρα η ενημέρωση γίνεται με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Δηλαδή το χρήμα προσδιορίζεται. Δηλαδή η ιδεοντολογία. Γιατί δεν υπάρχουν ιδιωτικοί σταθμοί οι οποίοι παίρνουν σαφώς θέση υπέρ της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν ξεχωρίζει δημόσια τηλεόραση ή ιδιωτική. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και οι κανόνες σε σχέση με τους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι για όλα τα κανάλια το ίδιο. Ανοίγεται πολύ ωραίο θέμα. Θα σας καλέσω να την κάνουμε ξεχωριστά τη συζήτηση, γιατί ήταν πιεσμένος ο τρόπος. Εμένα μου αρκεί εγώ σας καλώ. Που διαφωνείτε με τον συνάδελφό σας. Κύριε Μοίρα, είναι σημαντικό να το τονίζουμε. Ακούστε, αυτό. Ακούστε, λέγοντας ότι και εμένα θα με ενδιέφερε, αλλά ο κύριος Δήμας μάλλον είχε δυναμία να μας εξηγήσει πότε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ψηφίσαμε αύξηση του έμφυα, ποια μέρα στη Βουλή και σε τι ποσοστό αύξησης. Καλά. Αλλά ας το παρακάμψουμε αυτό. Πάμε στο θέμα του Καψόχα. Δείτε το στόχο εισπράξης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχω χρόνο, με πιέζει και δεν θέλω. Πάμε στο θέμα του Καψόχα, το οποίο έπεσε τώρα στο τραπέζι στην κουβέντα. Ακούστε να σου πούμε. Καταρχήν, εγώ δεν θα διοθετούσα την άποψη του Καψόχα ή οποιαδήποτε τέτοια άποψη, ειδικά με τον τρόπο που διατυπώθηκε. Για να κάνω έτσι και ένα σχήμα λόγου, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης γενικά με την πολιτική θεωρία δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Μπερδεύοντας Μοντεσκέ με Ρουσό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως, κύριε Μοίρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα, εμένα προσωπικά με θλίβει, με στεναχωρεί. Έχετε ένα λεπτό, κύριε Μοίρα, συγγνώμη. Με λυπεί
ότι πέρα από το τι λέει ο κάθε αναλυτής ή δημοσιογράφος, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει φανερώσει δείγματα τα οποία θίγουν τις δημοκρατικές ευαισθησίες του μέσου δημοκράτη πολίτη. Δεν θα πω εγώ, ξέρετε, εκείνη την περίφημη συνέντευξη στο Πολίτικο που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι έχει αδρανοποιηθεί η απειλή της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Συντομεύεται, κύριε Μήτα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Θα μείνω στις διατυπώσεις του αντιπροέδρου, του νούμερο 2, τυπικά του κόμματος, ότι ο κομμουνισμός εξισώνεται με τον ναζισμό, στη διατύπωση ότι ο κομμουνισμός, όπως συμβαίνει στα κράτη της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, θα έπρεπε κανονικά να διώκεται ποινικά, και πάμε και σε στελέχη της καθημερινότητας. Είναι και σήμερα η επέτειος τα 5 χρόνια του ΦΥΣΑ. Όπως αυτός ο άνθρωπος από την Πάτρα, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι το παιδί από τη Σαλαμίνα το Σάββατο που εδάρει ανηλαιό, ξυλοκοπήθηκε από χρυσαυγίτες στο Πέραμα, νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε γυρεύοντας και καλά να πάθει. Όπως και τον δήμαρχο από εκείνη την πόλη της Πελοποννήσου, που τάχα διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία για ακραίες ρατσιστικές και φοβικές απόψεις και δηλώσεις, που στην ομιλία του Μητσοτάκη το Σάββατο στη ΔΕΘ ήταν κυριολεκτικά πρώτη μούρη. Όλα αυτά είναι σκληρά και θίγουν τις δημοκρατικές μας ευαισθησίες. Επιφυλάσσομαι, κύριε Δήμα, και...